Στην κατασκευή της ράβδου, 1 μέτρο, αυτό το οποίο έχω κάνει τώρα είναι να δέσω το κοιμάντα εδώ με αυτό εδώ το δίπλο σε ένα αλμινάκι και το βάλα εκεί. Το κοιμάντα δεν τον έκοψα γιατί είναι κρίμα, είναι 3 μέτρα τελικά από ό,τι είδα. Να πάει άχρηστο αυτό το κομμάτι, γιατί για μελλοντικές κρίσεις μπορεί να μας χρειαστεί κάτι σε κάτι άλλο. Αυτό το οποίο έκανα, αφού τέντωσα τον ημάντα, ήταν πολύ εύκολο. Είχα πάρει και είχα βρει και αυτά εδώ τα 2 ελαττήρια για να τα κάνω tensioners εδώ, αλλά τελικά δεν χρειάζεται, ο ημάντας είναι αρκετά σφιχτός, και προχωρώ παρακάτω. Το έβαλα το αλμινάκι, το έκανα, το δίπλωσα με 3 χιλιοστά αξονάκι μέσα, το πάτησα λίγο με την πένσα, ίσα ίσα να δέσει, το τράβηξα και μετά πάτησα τελείως το αλμινάκι αυτό και έδεσε. Αυτό το οποίο παρατηρώ τώρα, έχω βάλει και αυτό εδώ το encoder σε αυτήν εδώ τη θέση, θέλει λίγο ζύγισμα το αλμινάκι αυτό εδώ, δεν μας ενδιαφέρει, είναι αρκετά καλό, μία βίδα θα βάλω να το κρατά για να κάνω τα πειράματα. Ζύγισα το νημάντα να είναι δεξιά. Αυτό το οποίο παρατηρώ είναι, καθώς κινείται ο ημάδας, είναι αρκετά σφιχτός, είναι ότι είναι σαν να είναι έκεντρες οι τροχαλίες και παρουσιάζει ανά μισή στροφή ένα σκαλοπάτι, ένα πάτημα, ένα δύσκολο να το ξεπεράσει. Αυτό το οποίο θέλω να δω όμως είναι αν αυτό το σκαλοπάτι είναι μικρό, είναι εδώ δυσκολεύεται. Εδώ το ξεπέρασε. Είναι σαν να σκαλώνει, να είναι έκεντρη η μια ή δύο τροχαλίες. Έχω φτιάξει αυτό εδώ τη στήριξη του αλουμινίου, η οποία μου κρατά το encoder εδώ. Θα πρέπει να του βάλω 2 βίδες, το λιγότερο, για να μην κάνει δεξιά-αριστερά, να μην παίζει. Να το εδώ, ώστε να έχω ακρίβεια, πιο μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση και να δω τι ακρίβεια έχω σε αυτό εδώ σε αυτή εδώ την κατασκευή, αν γίνεται δηλαδή να γίνει μια μετρική ράβδο με ταινία. Υποθέτω ότι μάλλον γίνεται. Είμαι δηλαδή στα 80% ότι μάλλον είναι καλή, θα γίνεται. Λοιπόν, προχωρώ, στηρίζω το encoder εδώ και μετά αυτό το οποίο μένει είναι να κάνω το πείραμα. Που έχω φτάσει μέχρι τώρα. Το μεταλλικό μέρος δεν είναι ομότσεντρο. Από ό,τι φάνηκε έχει πολύ μεγάλες ανοχές, γι' αυτό και πρέπει να ξανακατασκευαστεί, οπότε το εγκατέλειψα. Αυτό το οποίο έκανα τώρα πρόχειρα είναι να φτιάξω αυτό εδώ, να το δέσω εδώ πάνω σε αυτό το ξύλο. Ο ημάντας κινείται αρκετά καλά. Έχει βέβαια αυτό το μικρό σκαλοπατάκι που κάνει. Το νιώθω. Είναι ένα πολύ λίγο, έχει μειωθεί αρκετά και πιθανότερο το κόλλημα αυτό να ήταν επειδή ήταν πολύ στραβό, πολύ εκτός κέντρου, ήταν περίπου 3 δέκατα εκτός κέντρου το μοντέρ. Με αποτέλεσμα να έχει αυτό μάλλον το κόλλημα από το κάμπλερ εδώ. Τώρα έχει μαλακώσει ο ημάντας αρκετά. Εξακολουθεί βέβαια οι τροχαλίες να φαίνονται εδώ πέρα ότι κάνουν έτσι λίγο, αλλά είναι αρκετά καλύτερα. Και έχω φτιάξει αυτή εδώ την κατασκευή, η οποία, δείτε όμως, το μοντέρ, το encoder, έχει μια μικρή, ένα μικρό μπαλάτζο, το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να το έχει, όπως επίσης και χωρίς το encoder, όταν πηγαίνω πάνω κάτω τον ημάντα, τον τρέχω δηλαδή πάρα πολύ, αισθάνομαι ένα μικρό παίξιμο στη ράβδο, πράγμα που σημαίνει ότι και οι τροχαλίες δεν είναι 100% ομότσεντρες, έχουν ένα μικρό ζωγαλάκι, όχι σαν ρουλεμάν, αλλά σαν κατασκευή, γιατί έβγαλα και το έβαλα άξονα 5 χιλιοστά και εδώ κανονικά ρηχτυψιαρισμένο και το παρουσιάζει το ίδιο πράγμα. Αυτό το οποίο έχει ελαττωθεί πάρα πολύ είναι το παίξιμο, αυτή η αντίσταση,
Παρατηρώ όμως ότι κάνει αυτό το μπαλάτζο η Ράβδος. Ίσως να οφείλεται και στην, ότι στη μέση εδώ είναι, δεν έχει κάτι από πάνω το τεζάρι, με αποτέλεσμα αυτό το μικρό παίξιμο, το μικρό έκεντρο, να το ικανοποιεί αυτό το μπαλάτζο. Λοιπόν, να το, αυτό εδώ είναι το μηχανικό μέρος. Αυτό που μένει τώρα είναι να το δέσω πάνω στο ψηφιακό κομμάτι και να κάνω τις απλές μετρήσεις. Βέβαια θέλει να ξαναπρογραμματίσω τα βήματα του encoder, τα οποία είναι 42 ανά χιλιοστό, για να δω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μπορώ βέβαια να το βάλω και έτσι όπως είναι, να μετρήσω την ανοχή, να πάω δηλαδή από εδώ δεξιά, να πάω αριστερά και να δω αν γυρίζοντας και πηγαίνοντας καταλήγω στο ίδιο αποτέλεσμα κάθε φορά. Είπαμε ότι το μηχανικό αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσω, το κάνω απλά για να δω αν θα παίξει. Στο επόμενο βήμα είναι αυτό εδώ το μηχανικό άκρο, το ένα, και το άλλο άκρο αυτό εδώ, να κατασκευαστούν από 3D χτυπωτή, το οποίο θα είναι πλήρως ομόκεντρο, οπότε μετά θα δούμε για τις τροχαλίες. Αλλά η πρώτη φάση με ικανοποιεί εδώ αυτό το αποτέλεσμα. Το μικρό παίξιμο δεν θα το λάβω υπόψη μου, απλά θέλω να δω αν έχω καλά αποτελέσματα στις μετρήσεις, και αν τα αποτελέσματα είναι πολύ εκτός, τότε θα κατασκευάσω ένα καλύτερο μηχανικό μέρος για αυτό εδώ το άκρο, να δω αν αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τις μετρήσεις. Τις επηρεάζει, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ακόμα. Αυτό θα το δείξει η πειραματική διάταξη. Γιατί βλέπετε υπάρχει εδώ ένας μεγάλος τζόγος, εδώ, λόγω των δεσημάτων, δεν είναι άκαπτα. Ίσως του ρίξω κόλλα για να σταθεροποιηθεί προς το παρόν να κάνω το πείραμα. Παρατηρώ όμως ότι περιστρέφοντας τη ράβδο, κινώντας τον ημάντα, περιστρέφεται. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να περιστρέφονται οι άξονες, να μην χάνω δηλαδή από εδώ, από το μπαλάτζο αυτό που έχει, να χάνω εκατοστά ή δέκατα. Θα το δούμε αυτό μόλις γίνει η πρακτική άσκηση. Γεια σας, είμαι ο Μινάς. Καλώς ήρθατε σε ένα δημιουργικό απόγευμα. Σήμερα βρίσκομαι στην τελική φάση δοκιμών της ράβδου των 200 cm, την οποία έχω περιγράψει στα προηγούμενα βίντεο, και είναι το τελικό αποτέλεσμα. Να μην κρύψω, να μην κρυφτώ ότι έχω κάνει δοκιμή και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν έκανα κάποια άλλη διόρθωση από το χθεσινό βίντεο, δηλαδή τη στήριξη του encoder με το ξυλαράκι. Αυτό το οποίο όμως παρατήρησα κάνοντας συνεχείς δοκιμές είναι ότι ο κραδασμός οφείλεται στην εκεντρότητα που έχω ακόμη μεταξύ του encoder και της τροχαλίας. Επειδή το είναι πάρα πολύ κοντά, το coupler δεν είναι στην ευθεία, δεν σχηματίζει γωνία, αλλά δεν σχηματίζει μια γωνία τέτοια, αλλά είναι μπροστά κάτω, όλο μαζί, αναγκάζεται και το παλεύει. Για καλύτερο θα έπρεπε να κατασκευαστεί ξανά είτε από αλουμίνιο, ομοαξονικό massif, είτε με 3D χτυπωτή, ώστε να βγουν όλα γρήγορα και ομοαξονικά. Η καλύτερη περίπτωση και πιο φτηνή είναι να κατασκευαστούν όλα αυτά με 3D χτυπωτή για να είναι και φτηνό και γρήγορο, διότι η κατεργασία στην φρέζα μου πήρε εμένα 2 ώρες και πάρα πολύ δουλειά για να φτιάξω το αριστερό και το δεξιό άκρο, και μάλιστα έχω αστοχήσει ως προς το κέντρο και πρέπει να το ξανακατασκευάσω. Επειδή όμως έχω πει ότι δεν θα το χρησιμοποιήσω, για το λόγο αυτό έχω φτιάξει τη ράβδο μέχρι το σημείο αυτό και μάλιστα δεν έχω φτιάξει την κίνηση, παρά μόνο όπως σας έδειξα εχθές με το διπλωμένο αλουμινάκι. Για να δούμε όμως παρακάτω τι γίνεται. Αυτή εδώ είναι η ράβδος όπως την έχω στερεώσει. Είμαι λίγο πίσω για να μπορώ να το καλύψω άνετα.
Και σκοπό είχα στην πάνω πλευρά για να κινείται ο ημάντας, να στερεωθεί αυτό δεξιά και αριστερά. Αυτός είναι ρεκτιφιασμένος άξονας με γραμμικό ρουλεμάν. Και μάλιστα το ρουλεμάν, από ό,τι βλέπετε, έχει και την προστασία από σκόνες, ή στην καλύτερη περίπτωση θα έβανα ένα κάλυμα, θα περιλάμβανε αυτό εδώ ένα αλουμινένιο κάλυμα με αφρολέξ εσωτερικά, για να σκουπίζει κάθε φορά τον άξονα από το από τις σκόνες, ή θα έπαιρνα και βάκτρο, γιατί έχουμε πει το χόμπι το πληρώνουμε, η δουλειά μας πληρώνει. Λοιπόν, αυτό εδώ κινείται άνετα πάνω εδώ, όπως θα περίμενε κανείς ένα ρουλεμάν, σε ρεκτιφιαρισμένο άξονα, με σκοπό να βάλω αυτό εδώ, να το συνδέσω με μια κατασκευή, ώστε το να δένει πάνω σε αυτό το ρουλεμά, να δένει το φόρι, το support ή οτιδήποτε άλλο θέλει να κινήσει τον άξονα. Τέλος πάντων, αυτό δεν θα το προχωρήσω, διότι οπότε θα δείτε η κατασκευή είναι σχεδόν ολοκληρωμένη και έχουμε πει ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν παραμένει μια option στην άκρη. Τώρα, έχω συνδέσει το encoder, να έρθω πιο κοντά να το δούμε. Το encoder λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχει στηριχθεί. Δείτε ότι πάλεται, και αυτό είπαμε ότι οφείλεται στην κεντρότητα που έχει, δεν είναι ομοαξονικό το encoder με την τροχαλία. Έχει έρθει όμως σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Και μάλιστα υπενθυμίζω, το encoder δεν κάνει αυτήν εδώ τη γωνία, αλλά είναι κάτω, με αποτέλεσμα το coupler να αναγκάζεται να τραβά και να πάλει το μοντέρ με αυτόν τον τρόπο. Έχω συνδέσει στο draw, στον ένα άξονα, το encoder όπως έχω περιγράψει σε προηγούμενα βίντεο, μετρά κανονικά. Μάλιστα το encoder αυτό, επειδή είναι κλασικό, έχει φωτοδιόδους μέσα, λαμπάκια, δεν χρειάζεται να παίρνει παλμό εκκίνηση, είναι πολύ πιο απλό από το ESM. Λοιπόν, έρχομαι εδώ αριστερά και το encoder γράφει 0. Πηγαίνω δεξιά, και παρατηρώ ότι μετράει κανονικά. Έχει φτάσει στο 264, γιατί μετρά 512 παλμούς αναπεριστροφή και όχι 42 παλμούς, ο οποίο είναι αναχιλιοστό. Για να διορθωθεί πρέπει να ανέβω πάνω, να ξαναπρογραμματίσω το encoder με τη νέα μέτρηση παλμούς αναχιλιοστό. Κάτι όμως το οποίο δεν θα το κάνει, γιατί πρέπει να το ξυλώσω, να ανέβω πάνω, να προγραμματίσω, να κατέβω κάτω. Δεν έχω φορητό το οποίο να είναι 64 bit, ώστε να μπορέ να φορτώσω το MPLAB, με αποτέλεσμα να έχω φτάσει εδώ. Λοιπόν, γυρίζω πίσω. Να δείχνουμε και την κίνηση. Και έχω φτάσει, να το. Εκεί, με το που χτύπησε το... Με το που τερμάτισε, ξανά δείξε 0, από εκεί που ξεκινήσαμε. Ανάλογα πόσο θα το τραβήξω, αν θα το αφήσω, το χτυπώ δηλαδή και το αφήνω, ή αν θα το πατήσω, δείχνει την ανοχή. Πάντως δείχνει 0, δηλαδή σημαίνει ότι ό,τι κάνω δεξιά, το κάνω και αριστερά, δεν χάνω βήματα. Αυτή λοιπόν είναι η επίδειξη, σημαίνει ότι η ράβδος λειτουργεί. Ο τρόπος αυτός για να φτιάξω μια μεγάλη ράβδο λειτουργεί, απλά θα πρέπει να φτιάξω καλύτερο μηχανικό μέρος και να φροντίσω όλα αυτά να είναι ομόκεντρα, για να μην έχω αυτό τον κραδασμό. Πάντως και με αυτή την προσιακή κατασκευή λειτουργεί. Θα μου πείτε, θα τη χρησιμοποιούσες? Όχι. Αν ήθελα να τη βάλω στον τόρνο, θα έκανα κάτι καλύτερο εδώ, και μάλιστα θα δαπανούσα το ποσό των 30 ευρώ ώστε αυτά εδώ να τα φτιάξω με 3D εκτυπωτή, για να είναι και εύκολα στην κατασκευή και επαναλήψιμο, διότι αυτό θα πρέπει να το κατασκευάσω αν ήθελα 2 φορές, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να δαπανίσω ώρες για τη μηχανολογική κατασκευή στο ένα άκρο, ώρες για το άλλο άκρο, και να ξανακατασκευάσω επί 2, ενώ με το 3D εκτυπωτή του δίνεις να τυπώνει όσα κομμάτια θες, πλαστικό βέβαια, αλλά δεν πειράζει,
Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, 100% επιτυχία. Όποιος θέλει μπορεί να φτιάξει λοιπόν ράβδο και να τη βάλει στο δικό του τόρνο. Όπως επίσης να μην ξεχάσω να πω ότι ο ημάντας αυτός ήταν 3 μέτρα τελικά, αλλά μπορεί να δώσει μια ράβδο 6 μέτρα, διότι στην κάτω πλευρά δεν χρειάζεται να υπάρχει οδόντωση. Μισό λεπτό να απαντήσω τηλέφωνο. Λοιπόν, στην κάτω μεριά ή από εδώ και πίσω δεν χρειάζεται να υπάρχει οδόντωση. Οδόντωση χρειάζεται εδώ που τρέχει πάνω στην τροχαλία. Αυτό θα μπορούσε δηλαδή να ήταν η μάντα, να ήταν σειρματόσκηνο. Σειρματόσκηνο, τον οποίο θα τυλίζει όπως κάνει το Hewlett Packard το Plotter, το οποίο έχει οδόντωση στη μια πλευρά που τραβάει τον ημάντα το μοντέρ, από την άλλη πλευρά έχει κάτσα διπλό σειρματόσκηνο. Τέλος πάντων όμως, ο ημάντας αυτός είναι GTAV2, είναι πάρα πολύ φτηνός, πουλιέται με το μέτρο στο eBay και δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες επεμβάσεις. Μπορώ να αγοράσω ένα ημάντα με το μέτρο, είναι φτηνός, αν θυμάμαι κάνει περίπου 80 λεπτά το μέτρο. Υπάρχουν έτοιμα εδώ οι δεσές αυτές, υπάρχουν τα tensioners. Παρατήρησα επίσης ότι αν χαλαρώσω λίγο ακόμα τον ημάντα, τότε απορροφά εδώ αυτό που κάνει η τροχαλία, γιατί αφαίρεσα το encoder τελείως και υπάρχει αυτό το σκαλοπάτι το δύσκολο, και ελάττωσα λίγο το tensioning εδώ, το οποίο σκοπό έχει απλά να τραβά την τροχαλία, δηλαδή χαλαρότερος ημάντας. Με ένα tensioner του τύπου αυτού αυτό εδώ το tensioner, αν έμπαινε εδώ, υπάρχουν έτοιμα στο eBay, αυτό είναι από μανταλάκι, αλλά είναι ίδιο πράγμα, απλά έχει και τα δοντάκια ώστε να μην φεύγει πάνω από τον ημάντα, είναι αρκετό ώστε να κρατά τον ημάντα χαλαρό, αυτό δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι τόσο σκληρό. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε, εύχομαι καλή επιτυχία στις δικές σας κατασκευές, μην ασκαλαρέξεις, 2019.